Καλή μου φίλοι, γεια και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε άλλη μία πλάνη ειδωλολατρίας που χρησιμοποιούν τις λέξεις που δεν, εσείς δεν καταλαβαίνετε αλλά είναι ειδωλολατρικές και οθούν τον κόσμο συν, συνειδητή ειδωλολατρία, υποσυνείδητη για αυτόν τον κόσμο αλλά από τη στιγμή που δεν έχει ψαχτεί κανένας δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία στα μάτια του Θεού κατά την ημέρα του θανάτου και της κρίσεως και της καταδίκης. Και αυτό γιατί, γιατί σας τα λένε όλα μέσα στα μούτρα όπως βλέπουμε εδώ. Λέει ότι είναι ξυλόγλυπτο με τη μορφή του Αγίου Παϊσού έφτιαξα μαθητέ. και ο κόσμος πάει εκεί πέρα προφανώς το φυλάει, το προσκυνάει και ποιο ξέρει τι άλλο. Είναι καθαρή δολολατρεία, θα σας δείξω τι σημαίνει ξυλόγλυπτο που λέει. Άρχισαν δηλαδή πλέον και σε αγάλματα σιγά σιγά γιατί ε, εικόνε, εικόνε, εντάξει, σου λέει α το και στο άγαλμα του, άλλα τελευταία είμαστε. Να του στείλουμε μια, μια, ώρα, μια ώρα αρχίτερα να του στείλουμε στον αγύριστο. Του ανθρώπου, τα προβατά μα. Ε, δεν σα αγαπάνε στα δόγματα. Σα χρησιμοποιούν και μόλι δεν έχετε πια μαλλί να σα κουρέψουν και γάλα να σα αρμέξουν, θα σα πετάξουν στον κρεμό. Να το ξέρετε αυτό. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ξυλόγλυπτο με τη μορφή λέει του Αγίου Παϊσίου. Έφτιαξε να το βρείτε με αυτόν τον τίτλο το βρείτε παντού σε όλο το ίντερνετ να κυκλοφορεί και φυσικά είναι αυτό που είπαμε γιατί από κάτω, αν δείτε τα σχόλια, λέει Αμήν, συγχαρτήρια, ευλογία μα και πόσα άλλα. Άρα από κοντά θα παίζουν και εδώ, και εδώ τα γνωστά match moods και οι προσκυνήσει και όλα αυτά. Και βοήθειά μα και όλα αυτά. Με σύντεψε για μα και ποιο ξέρει τι άλλο. Καθαρή δηλαδή η δολολατρεία. Και εδώ βλέπουμε που βρίσκεται λέει το υπερφυσικό και θεαματουργό Ξώανο του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, προφανώς, πιο πολλοί από εσά δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη Ξώανο και ποια είναι η σημασία της. Μ, έχει, όμως, πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε μαζί. Για πάμε να τη δούμε. Στο λεξικό της Wikipedia. Ξώανο είναι στα αρχαία χρόνια, λέει, απλό ξύλινο άγαλμα θεών. Μ, άρα χρησιμοποιούνταν για, για, για τύπους λατρείας, για λόγους λατρείας θεών και ομοίωμα φυσικά. Και μεταφορικά αξόανο λέγεται ο ανόητο ο κουτό άνθρωπο. Φυσικό είναι να το λένε μεταφορικά αυτό γιατί ένα ο οποίο λατρεύει τέτοια ή πιστεύει σε τέτοια, μόνο ανόητο και κουτό είναι. Και για πάμε τώρα να δούμε και την. Από το λεξικό του Σουίδα, να δούμε τι σημαίνει το λίμα ξόανον Εδώ βλέπουμε και στο λεξικό του Σουίδα ότι ξώανων θα πει είναι το άγαλμα το ειδωλόν, γι' αυτό σας λέω ειδωλολάτρες και είναι ειδωλολατρία. Το ζώδιον που σημαίνει μικρό ζώο και ο Ανδρίας που σημαίνει κάτι άλλο. Τώρα δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσουμε τι σημαίνει Ανδρίας, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι σημαίνει άγαλμα και είδωλον, ότι είναι το ξώανον. Άγαλμα και είδωλον. Και όταν το φυλάτε, το προσκυνάτε, είναι ειδωλολατρία. Και θα μου πείτε τώρα, μα εμείς το, Από τη στιγμή που το έχετε εντάξει στην λατρεία σας, τα ξυλόγλυπτα αυτά, είτε είναι από μέταλλα, δεν έχει σημασία, κάθε μορφή στη δόλα και ομοιώματα είναι η δολατρεία. Και βλέπετε που σας τα λένε πλέον, χρησιμοποιούν τις λέξεις ξώανο, α πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Ας, το, αν, δεν ψάξετε να τα βρείτε και πλανηθείτε και ενεργήσει πλάνη πάνω σας και απολευθείτε, είναι δικό του το πρόβλημα και δεν έχει καμία ευθύνη γι' αυτό. Ούτε ο Θεό ούτε τίποτα. Όλα υπάρχουν, όλα είναι γραμμένα. Πρέπει να ανοίξετε λίγο τα μάτια σα. Μετά μην λέτε ξεγελαστήκαμε. Δεν έχει ξεγελαστήκαμε. Έχει τώρα προλαμβάνω πριν ξεγελαστώ. Αυτά φίλοι μου από το βίντεο. Να είστε πάντα καλά. Σας χαιρετώ.